Είναι που συμμετέχω στη Βουλή ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ως εκπρόσωπος δηλαδή μιας ιστορικής παράταξης που σήμερα κλήθηκε από το λαό στα δύσκολα, όπως πάντα έχει κληθεί η αριστερά, να ξαναφέρει την ελπίδα να ανοίξει ένα δρόμο δημοκρατικής αναγέννησης και οικονομικής ανόρθωσης της χώρας. Νιώθω τιμή και ευθύνη γιατί η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνηση με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ είναι μια κυβέρνηση, όπως γράφηκε, ζώντοτε και τεθνεώτων. Δηλαδή εκφράζει τη διαχρονική Ελλάδα των αγώνων για τη δημοκρατία, την κυριαρχία, τη συλλογική και προσωπική αξιοπρέπεια. Όλοι, κυβέρνηση και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, αισθανόμαστε το βάρος των ιστορικών δυνατοτήτων που ανοίγονται με την ψήφο του λαού στις 25 Ιανουαρίου. Δυνατοτήτων, όχι βεβαιοτήτων. Δυνατοτήτων που θα κριθούν όχι μόνο από την εντυμότητα των προθέσεών μας, όχι μόνο από την αγωνιστική δική μας διαθεσιμότητα, αλλά και από την καθημερινή παρουσία, τη λαϊκή συμμετοχή. Γιατί καμιά μικρή ή μεγαλύτερη αλλαγή δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς να είναι παρόν ο λαός. Ο λαός συντεταγμένος μέσα από διαδικασίες, ο λαός σαν πολίτες και σαν μαζικά κινήματα, ο λαός σαν πλατείες, που άκουσα το πρωί την κυρία Παρίγα κάπως υποτιμητικά και δυσμιστικά να αναφέρεται στο αυθόρμητο αυτής της λαϊκής εγρήγορσης, αυτής της έκφρασης της εθνικής και λαϊκής υπερηφάνειας. Τι συνέβη στις 25 Ιανουαρίου? Πρέπει να στοχαστούμε όλοι και να αναστοχαστούμε. Γιατί αν δεν καταλάβουμε τι συνέβη και παραλάβουμε από εδώ σαν να μην συνέβη τίποτα και απλώς αναζητεί ο καθένας και μάλιστα η ηττημένη των εκλογών μια αυτοδικαίωση, λίγο με το σύνδρομο του παραγνωρισμένου που θυσιάστηκε για το λαό και δεν κατάλαβε ο λαός τίποτα από τη θυσία του, τότε πραγματικά το κακό αφορά όλους μας και όχι μόνο αυτόν, αν και πρώτα-πρώτα αυτόν που δεν αυτοστοχάζεται. Στις 25 λοιπόν Ιανουαρίου συνέβη μια πολιτική αλλαγή. Μια αλλαγή πρωτοφανέρωτη για τα γεγονότα στη χώρα μας, αλλά και την Ευρώπη. Υπήρξε μια ανατροπή πολιτικών συσχετισμών παγιωμένων επί περίπου 30 χρόνια, ολόκληρη τη μεταπολιτευτική περίοδο. Δεν έγινε μια απλή αναλλαγή κομμάτων εξουσίας. Διαμορφώθηκε ένα νέο πλειοψηφικό λαϊκό ρεύμα, το οποίο διεκδίκησε και κέρδισε την κυβέρνηση της χώρας. Στη βάση ποιας πραγματικότητας διαμορφώθηκε αυτό το ρεύμα? Μα προφανώς ήταν μια ψήφος αντιμνημονιακή. Και όσοι ξεχνούν τη λέξη μνημόνιο στις αναλύσεις τους, όσοι νομίζουν ότι είναι ένα δευτερεύον στοιχείο και ότι άλλα είναι τα κύρια, προφανώς δεν αντιλαμβάνονται ποια είναι η λαϊκή συνείδηση σήμερα για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο λαός. Ποια είναι η αιτία στην οποία αποδίδει ο λαός τα προβλήματα στα οποία έχει περιέλθει. Λοιπόν, ήταν μια αντιμνημονιακή ψήφος. Όχι μόνο ένα αντί, μια καταδίκη του παρελθόντος, αλλά και μια αναζήτηση ελπίδας προς την αριστερά. Σε άλλες χώρες, η λαϊκή δυσαρέσκεια ή και οργή κατευθύνεται σε άλλες κατευθύνσεις. Δυστυχώς, σε άλλες κατευθύνσεις. Στην Ελλάδα, όμως, υπάρχει η οριμότητα η λαϊκή, η οργή να βρει μια δημοκρατική, έλογη πολιτική έκφραση. Και αυτή είναι η σύγχρονη αριστερά, όπως προγραμματικά, ιδεολογικά, κινηματικά έχει διαμορφώσει ο ΣΥΡΙΖΑ την παρουσία του στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Έχει σημασία να καταλάβουμε το βάθος αυτής της αλλαγής που συνιστά ανατροπή. Διότι δεν είναι μια συγκυριακή και οριακή νίκη, είναι κάτι βαθύτερο. Και σε επίπεδο αξιών, και σε επίπεδο πολιτικών διεκδικήσεων, και σε επίπεδο προοπτικής. Είναι κάτι βαθύτερο, διότι συνιστά μια ρογμή σε μια κυριαρχία του νεοφιλελευθερισμού στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Είναι μεγάλη αυτή η ρογμή στη χώρα μας, στην αδιατάραχτη
μυθολογία του νεοφιλελευθερισμού επί τόσα χρόνια. Έχει μεγάλη σημασία να αντιληφθούμε ότι αυτό που συνέβη προχθές στις 25 Ιανουαρίου δεν είναι εύκολο να ανατραπεί ούτε να κλειστεί σε βολικές παρενθέσεις. Έχει τη δική του δυναμική, η οποία θα αποκτήσει μεγαλύτερη διάρκεια, μεγαλύτερο βάθος, μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στο βαθμό που εμείς που ηγούμαστε αυτής της προσπάθειας και πρώτα απ' όλα η κυβέρνηση θα μπορέσουμε να εκφράσουμε τις λαϊκές προσδοκίες που δεν είναι μεγάλες, είναι απλές, είναι καθημερινές. Δεν εκφώνησε χθες ο Πρωθυπουργός μία έκθεση ιδεών. Δεν εκφώνησε ένα λόγο με πολλά κρυφά και αδήλωτα πολιτικά σημεία. Εκφώνησε ένα δεσμευτικό πολιτικό σχέδιο, το οποίο αφορά τη διαπραγμάτευση με τους εταίρους, προκειμένου η χώρα, μέσα από τη ρύθμιση του θέματος του δημόσιου χρέους, να ενταχθεί ξανά, γιατί τώρα δεν είναι ενταγμένη, μέσα το καθεστώς της υποβάθμισής της, που έχει υποστεί με το μνημόνιο και την Τρόικα, να ενταχθεί ξανά στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτός είναι ο πρώτος στόχος. Και ο δεύτερος είναι ο στόχος της σύγκρουσης με τις δυνάμεις τις κοινωνικές, οι οποίες ευθύνονται μαζί με το πολιτικό κατεστημένο που κατέρευσε στις 25 Ιανουαρίου, που ευθύνονται για το κατάντημα της χώρας μας, της κοινωνίας και της οικονομίας. Δηλαδή, η σύγκρουση με τις δυνάμεις της διαφθοράς, της διαπλοκής, με το μεγάλο κεφάλαιο το οποίο εγνώριζε πάντοτε προστάτες ανεξάρτητα ποιοι μπαινοβγαίνουν εδώ μέσα ως πλειοψηφία. Αυτή δυστυχώς είναι η πραγματικότητα. Είναι σαφές ότι ο δρόμος που προτείνουμε δεν είναι εύκολος δρόμος. Είναι δρόμος να βγούμε από την λιτότητα. Δεν έχουμε μαγικό ραβδί, έχουμε σχέδιο. Το ανέφεραν και οι υπουργοί που μίλησαν σήμερα και χθες ο Πρωθυπουργός της χώρας. Έχουμε σχέδιο που έχει συγκρούσεις και επιδίωξη συμφωνιών. Μακριά από μας τα μανιχαϊστικά διλήμματα συμβιβασμός ή ρήξη, όπου στο μεν συμβιβασμό θα είναι υποτίθεται η αναξιότητα της παράταξης αλλά και της χώρας όμως, η ήττα, και στο θέμα της ρήξης από την άλλη πλευρά θα είναι μια διάλυση ό,τι υπάρχει σήμερα στη χώρα μας. Όχι. Εμείς με ένα πρόγραμμα, επαναλαμβάνω, που επιδιώκει την αμοιβαία πολιτική συμφωνία. Επιδιώκουμε μέσα από αντιπαραθέσεις και συνενέσεις εντός και εκτός της χώρας να δημιουργήσουμε μια νέα πραγματικότητα θετική για τη χώρα μας. Γι' αυτό στεναχωριόμαστε. Μιλάω ειλικρινά. Όταν από εδώ παρελάβουν οι υπεύθυνοι της καταστροφής της χώρας οι άνθρωποι του χθες και ζητούν τα ρέστα από μας. Άκουσα προλίγου τον κύριο Βενιζέλο, ένα πρόσωπο το οποίο έχει χειριστεί επί σειρά ετών κρίσιμες εθνικές υποθέσεις, τελευταία δε το μνημόνιο, το PSI κλπ. Έθεσε το ερώτημα, μα τι θέλατε επιτέλους? Πού θα βρίσκαμε 700 δισεκατομμύρια για να κάνουμε ήπια προσαρμογή? Βρήκαμε 225 και κάναμε μια προσαρμογή που ήταν σκληρή και εμείς δεν τη θέλαμε για μια τριετία-τετραετία. Εντάξει, να μιλάμε με σοβαρότητα. Τα 225 δισεκατομμύρια εδόθησαν και μόνο το 10% από αυτά, δηλαδή τα 25 δισεκατομμύρια, πήγε για την εξυπηρέτηση αναγκών λειτουργίας του κράτους, συντάξεων, λειτουργίας αστυνομίας κλπ. Τα υπόλοιπα 200 κατευθύνθηκαν στην αναχρηματοδότηση παλαιού χρέους, δηλαδή στη διάσωση των πιστωτών των τραπεζών, των μεγάλων ευρωπαϊκών τραπεζών, ή σε νέα δάνεια, δηλαδή σε νέο φέση, σε νέο σπιράλι υπερχρέωσης της χώρας. Είναι προφανές ότι στη σύλληψη ακόμη και σήμερα των υπευθύνων της κρίσης δεν υπάρχει άλλο σχέδιο παρά μόνο το σχέδιο υποταγής σε ένα σπιράλ ύφεσης και υπερδανισμού. Δηλαδή,
μιας εξάρτησης. Ακούσαμε επίσης, σαν να μην συνέβη τίποτα στις 25 Ιανουαρίου, όλη την τρομολαγνική προπαγάνδα των προηγουμένων ετών. Μέχρι και το Brexit ακούστηκε εδώ ξανά σήμερα. Και δυστυχώς από τον κύριο Βενιζέλο. Μέχρι και το φάταγμα της Κύπρου αναστήθηκε εδώ μπροστά μας. Και δυστυχώς από τον κύριο Βενιζέλο. Δηλαδή, από έναν εκπρόσωπο ενός πολιτικού χώρου που ακόμη και σημαίνει κατάσταση συντριμιών, επιδιώκει να εκφράζει κάποιες δημοκρατικές ιστορικές παραδόσεις. Λοιπόν, ο χώρος του κέντρου, ο χώρος του Πασόκ, δεν υπήρξε, κύριοι συνάδελφοι, δεν δημιουργήθηκε και δεν άνθησε στη βάση τέτοιων τρομολαγνικών διλημάτων. Άλλα προσέφερε στη χώρα. Βγάλτε τα συμπεράσματά σας. Κύριοι συνάδελφοι, με το αποτέλεσμα των εκλογών η χώρα αναζητεί μια νέα κανονικότητα που σημαίνει επανένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι σαφές ότι η κυβέρνηση δεν κάνει ούτε βήμα πίσω. Δεν είναι κουβέντες του αέρα αυτές, δεν είναι διγλωσία, είναι δέσμευση. Ούτε βήμα πίσω. Αυτό σημαίνει ότι η περιβόητη στροφή στο ρεαλισμό, όπως εννοούν κάποιοι το ρεαλισμό, δηλαδή συμβιβασμό εις βάρος των λαϊκών συμφερόντων, δεν αφορά την κυβέρνησή μας. Δεν αθετούμε απορριτές δεσμεύσεις. Ο μόνος ρεαλισμός που υπάρχει είναι να γίνει σαφές και να ρυθμιστεί ότι το χρέος δεν είναι βιώσιμο. Με το σημερινό χρέος δεν υπάρχει καμιά ρεαλιστική προοπτική για τη χώρα. Συνεπώς, ευελιξία ναι στη διαπραγμάτευση, όχι διγλωσία, είναι σαφές ότι επιδιώκουμε να υπάρξει αμοιβαία συμφωνία και όχι μανιχαϊστικά διλήμματα. Τελειώνω. Συνένεση. Στη βάση μιας καθαρής πολιτικής προοπτικής, που είναι να φύγουμε από τα μνημόνια, την τρόικα και τη λιτότητα και να ανοίξουμε και να αξιοποιήσουμε έναν ορίζοντα δυνατοτήτων που άνοιξε με την ψήφο του λαού. Επιδιώκουμε λαϊκή συνεννόηση, αλλά και πολιτική συνένεση εδώ. Στη βάση, επαναλαμβάνω, σαφούς γραμμής. Είναι σαφές ότι δεν είναι δυνατόν εν ονόματι μιας συνένεσης να μας ζητείτε να εγκαταλείψουμε το πρόγραμμα για το οποίο ψηφιστήκαμε από τον ελληνικό λαό. Έχουμε πολλά στο μυαλό μας να σκεφτούμε, έχουμε την αισιοδοξία να μας καθοδηγεί, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν ήρθαμε για να κολλήσουμε με ιδιοτέλειες στις καρέκλες αυτές. Σας ευχαριστώ.